Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δόθηκε η ευκαιρία στη σημερινή συνεδρίαση στον κύριο Μητσοτάκη. Άλλωστε ζήτησα από την αρχή την άδεια του Προεδρείου να μιλήσω για την επικαιρότητα, γιατί εδώ και ένα μήνα η χώρα βρίσκεται στο ρυθμό ενός καταιγιστικού βομβαρδισμού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οι άδειες. Και ξαφνικά μετά από τον διαγωνισμό ανοίξανε με έναν καταιγιστικό ρημαγδό από όλα τα μέσα τα οποία δεν κατάφεραν να αδειοδοτηθούν, αλλά και από άλλα τα οποία ξαφνικά αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πληρώσουν, ή και από τρίτα που εδώ και καιρό έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορούν να πάρουν άλλα θαλασσοδάνεια. Ένας ορυμαγδός ότι η χώρα καταραίει, η κυβέρνηση καταραίει, και έδωσα την ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί σε αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως αποφάσισε για άλλη μια φορά να αποδράσει, να σιωπήσει. Ενδεχομένως να τον συμβουλεύσαν οι επικοινωνιολόγοι του ότι καλό είναι να μην μιλάει για αυτά τα θέματα, διότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ή ενδεχομένως να μην θέλει να βάλει τα χέρια του να τα λερώσει, διότι κάνουν άλλη τη βρώμικη δουλειά. Όλους αυτούς που υπερασπίζεται με μανία εδώ και 6 και πλέον μήνες από την πρώτη μέρα που εξελέγει. Καναλάρχες, ιδιοκτήτες μέσω ενημέρωσης κάνουν αυτή τη βρώμικη δουλειά. Όμως ο κ. Μητσοτάκης σε μια αποστροφή του μου είπε: εδώ έχουμε να συζητήσουμε για την παιδεία. Εάν θέλετε, ζητήσατε άλλη προημερησίας διάταξη συζήτηση για τη διαπλοκή. Ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, μην κάθετε συχνά αιτήματα, διότι καμία φορά γίνονται αποδεκτά. Γίνονται αποδεκτά. Γίνονται αποδεκτά. Καταθέτω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αίτημα για προημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για τη διαπλοκή και για τη διαφθορά. Μην νομίζετε ότι θα αποδράσετε. Θα έρθετε να μιλήσετε εδώ με ονοματεπώνυμα και με διευθύνσεις μπροστά στον ελληνικό λαό. Ενώπιον. Μπροστά στον ελληνικό λαό. Δεν θα αφήσουμε αυτή τη λάσπη στον ανεμιστήρα αναπάντητη. Με ονόματα και διευθύνσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο όμως σιωπηλός ήταν ο κύριος Μητσοτάκης στα θέματα της διαπλοκής, τόσο ξεκάθαρος ήταν στα ζητήματα που αφορούν τη δική του ιδεολογική τοποθέτηση, και το λέω αυτό με ειλικρίνεια. Διότι αυτό δημιουργεί ένα επίπεδο μιας κρυστάλλινης αντιπαράθεσης ιδεολογικής και πολιτικής. Τόσο καθαρός ήταν στα θέματα που αφορούν την ιδεολογική οπτική γωνία, στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, όπου υπερασπίστηκε την γνωστή νεοφιλελεύθερη ατζέντα του, που κατά τη δική μας εκτίμηση είναι και ταξικά μεροληπτική. Είναι μια ατζέντα που βεβαίως είναι ευκρινής, αλλά έχει όρια σε ό,τι αφορά την απήχησή της στην ελληνική κοινωνία, διότι παρότι δίνεται το μανδύα του φιλελευθερισμού, της ελευθερίας, ουσιαστικά υπερασπίζεται δικαιώματα μιας μειοψηφίας, των ολίγων. Και βεβαίως υπερασπίστηκε την απορρίθμιση της αγοράς, μια εκπαίδευση για τα δικαιώματα των ολίγων, όπως υπερασπίζεται και σε άλλα ζητήματα, οφείλω επίσης να ομολογήσω, στην απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, στα θέματα που αφορούν την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, τις απολύσεις, περικοπές στο κοινωνικό κράτος, όπως και σε άλλα ζητήματα υπερασπίζεται συμφέροντα και δικαιώματα μιας μειοψηφίας. Και θα έλεγα ότι το βασικό χαρακτηριστικό της τοποθέτησής του για την παιδεία είναι ότι
υπερασπίζεται μια εκπαίδευση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μιας αριστοκρατίας. Προσέξτε, όχι μια εκπαίδευση των αρίστων, αλλά μια εκπαίδευση των ελίτ. Αυτές είναι οι ιδέες που πρεσβεύει η κοινωνία πολλών ταχυτήτων, όμως το τέλος είναι μια κοινωνία κατακερματισμένη, διχασμένη, όπου ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι εναντίον όλων. Και βεβαίως πιστεύει και ο Μητσοτάκης, όπως και όλοι οι νέο φιλελεύθεροι, ότι χάρη σε κάποια αόρατη πρόνοια της αγοράς μπορεί να προοδεύσει ο κόσμος. Και όχι ότι η αγορά πρέπει να μπει υπό τον έλεγχο της πολιτείας που έχει νόμους και κανόνες. Και ότι η πρόοδος είναι απόρρια αυτής της γενικευμένης σύγκρουσης των πάντων με τους πάντες. Πόσο αλήθεια καταστροφική έχει αποδειχθεί αυτή η ιδέα στο διάβα των αιώνων. Θέλει λοιπόν ένα εκπαιδευτικό σύστημα κατ' εικόνα και ομοίωση της αγοράς. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο καθαρό όταν μιλάει για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, όπου εκεί βγαίνει και μία προκατάληψη αρνητική για το ρόλο του. Θα έλεγα με δύο λόγια ότι το πρόβλημά σας, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι ότι υπερασπίζεστε μια άποψη θεμητή κατά τα άλλα, την άποψη ότι πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το πρόβλημά σας είναι ότι μεροληπτείτε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και σχολείων ενάντια στα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βάλουμε τα θεμέλια ενός εκπαιδευτικού συστήματος δημόσιου, καθολικού, δημοκρατικού, συμμετοχικού, ανθρωπιστικού, για να οικοδομήσουμε την παιδεία της ισότητας και της αγάπης για τη γνώση. Γιατί το τι μεταπτυχιακά θα κάνουμε στα πανεπιστήμια, κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορεί να το καθορίζει αποκλειστικά η αγορά. Αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη για τις ανάγκες τόσο της κοινωνίας, όσο όμως και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα ερωτήματα των επιστημών και των επιστημών. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι η χώρα που θα μπορούσε πράγματι να έχει τις σημαντικότερες μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλοσοφία. Η χώρα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Μπορεί άραγε η αγορά να καθορίσει τις ανάγκες για μεταπτυχιακά προγράμματα στη φιλοσοφία? Άρα, εξ ορισμού, δεν θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιοι. Είναι λοιπόν ακραία αυτή η άποψή σας. Εκτός όμως από την υπεράσπιση της αγοράς, επιδοθήκατε και στο άθλημα της παραπλάνησης και των ανακριβιών. Και θέλω να πω ένα προς ένα, να δώσω κάποιες απαντήσεις, όσο πιο σύντομα μπορώ. Πρώτον, μας είπατε ότι, και συμφωνούμε σε αυτό, η παιδεία χρειάζεται εθνική συνένεση. Ποια είναι η δική σας στάση? Τελειώσατε την ομιλία σας λέγοντας ότι θα τα καταργήσετε όλα όσα έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν συνάδει με την παράδοση της παράταξής σας. Παράταξή σας, συντηρητική παράταξη, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάντοτε από τα έδρανα της αντιπολίτευσης είχε μια αλληλογισμένη στάση. Εσείς ακολουθείτε μια έξαλλη αντιπολίτευση. Όλα στραβά τα έχουμε κάνει. Και μιλάτε εσείς για συνένεση, όταν εμείς κάναμε ένα χρονοδιάλογο και εσείς αποχωρήσατε από την συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, το πόρισμα της οποίας το υπέγραψαν και μια σειρά από κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποια συνένεση λοιπόν, ποιος δεν τη θέλει τη συνένεση? Μας λέτε, μας είπατε ότι σας πάμε, θέλουμε να σας πάμε στο παρελθόν και όχι στο μέλλον. Και κάνετε ιδιαίτερη αναφορά στη δεκαετία του 80, δεν ξέρω τι κατάλοιπα μπορεί να έχετε από αυτά τα χρόνια, πώς περνάγατε τη δεκαετία του 80, αλλά νομίζω ότι η δεκαετία του 80 δεν πισωγύρισε τη χώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μας λέτε ότι εμείς θέλουμε να πάμε στη δεκαετία του 80, τότε εσείς γιατί κάνετε αναφορά στο 1864 για να υπερασπιστείτε
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσα από το Σύνταγμα. Πράγματι, για την ευρωπαϊκή παράδοση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποτελούν παρελθόν, τόσο μακρινό, 1864. Μας είπατε ότι θέλετε κι εσείς ένα σχολείο που οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να ανιχνεύσουν τα ταλέντα τους. Και τι κάνατε εσείς για αυτήν την ευκαιρία? Φτιάξατε το σχολείο που θέλει να τους κάνει όλους ίδιους. Αποψηλώσατε την εκπαίδευση από προσωπικό, σταματήσατε να δίνετε υποτροφίες και μετά μας λέτε ότι θέλετε να δίνετε ευκαιρίες. Μας είπατε για τα πρότυπα σχολεία. Ξέρετε, τα ιστορικά πρότυπα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν. Εμείς θέλουμε να δώσουμε το βάρος στα πειραματικά. Είναι αλήθεια. Αλλά εγώ δεν γνωρίζω πουθενά στον κόσμο, σε καμία εκπαιδευτική μεθοδολογία, να υπάρχει ταύτιση του πρότυπου με το πειραματικό. Κάτι το οποίο έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία ανεξήρατε πριν από λίγο. Και έχουμε διαχωρίσει, υπάρχουν τα πρότυπα, τα ιστορικά πρότυπα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν. Όμως θέλουμε να ρίξουμε το βάρος στα πειραματικά, όπως με επιτυχία έκανε στην δεκαετία του, έγινε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 που ξορκίζεται. Στα πειραματικά σχολεία που δοκιμάζονται νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι σε μαθητές με διάφορες και διαφορετικές ικανότητες, προκειμένου μετά να εφαρμοστούν και στο σύνολο της εκπαίδευσης. Και γι' αυτό στα πειραματικά σχολεία δεν πρέπει να πηγαίνουν μόνο μαθητές του 20, αλλά από όλο το φάσμα. Μας λέτε ότι υποβαθμίσαμε το ολοήμερο σχολείο. Μα πώς το κάναμε αυτό? Αφού τώρα και για πρώτη φορά όλα τα δημοτικά μπορούν να λειτουργήσουν ως ολοήμερα και όλα τα παιδιά να πάνε σε αυτά. Ξέρετε ότι μέχρι πέρυσι υπήρχαν σχολεία που δεν έκαναν αγγλικά και πληροφορική από την πρώτη δημοτικού και τώρα κάνουν όλα τα παιδιά στα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας μας από την πρώτη δημοτικού αγγλικά και πληροφορική? Αυτό ακριβώς θα καταργήσετε όταν λέτε ότι θα έρθετε και θα τα καταργήσετε όλα που κάναμε εμείς στην εκπαίδευση? Τις ώρες τις μειώσαμε όχι επειδή είμαστε με τη λογική της ίσονος προσπάθειας όπως επιχειρηματολογήσατε, αλλά επειδή είναι παιδαγωγική επιστημονική άποψη το ότι τα παιδιά του δημοτικού δεν μπορούν να αποδώσουν με τόσο μεγάλο, τόσο βαρύ πρόγραμμα, τόσες πολλές ώρες. Και αυτό δεν είναι δική μας θέση. Είναι πάγια θέση των εκπαιδευτικών. Μας λέτε πως οι αλλαγές στο γυμνάσιο έγιναν χωρίς διάλογο. Βεβαίως, αν είχατε παραμείνει στην Επιτροπή Μορφωτικών, θα ξέρατε αν έγινε ή δεν έγινε διάλογος. Μάλλον γι' αυτό το λέτε. Όμως πείτε μας για το περιεχόμενο. Αφήστε το αν έγινε διάλογος. Με τις αλλαγές στο γυμνάσιο διαφωνείτε? Πείτε καθαρά στην ελληνική οικογένεια πως εσείς είσαστε ικανοποιημένος με το εξεταστιοκεντρικό γυμνάσιο και θέλετε έτσι να παραμείνει. Και ό,τι αλλαγές γίνονται για να καταργηθεί αυτό το γυμνάσιο εξεταστικό κέντρο θα τις αλλάξετε και θα γυρίσουμε ξανά πίσω. Μας λέτε για τις αλλαγές που κάναμε πέρυσι στο Λύκειο. Μάλιστα. Γιατί εσάς δεν σας έφταναν οι πανελλήνιες εξετάσεις και η ζημιά που έχουν κάνει στο σχολείο, αλλά είχατε ψηφίσει να δίνουν τα παιδιά πανελλήνιες και στην πρώτη Λυκείου ακόμα. Και να πληρώνουν οι γονείς φροντιστήρια και να εξοντώνεται η εφηβεία των παιδιών και τα παιδιά να λειτουργούν σαν ρομπότ που δίνουν εξετάσεις. Αυτά εμείς τα καταργήσαμε και γι' αυτά είμαστε περήφανοι. Μας είπατε επίσης πως τα ιδιωτικά σχολεία νομοθετήσαμε να μην μπορεί να γίνει απόλυση και άρα να μην μπορεί να επιλέξει ο σχολάρχης το προσωπικό και άρα κάποιος που δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν είναι καλός εκπαιδευτικός, να μην μπορεί να αντικατασταθεί.
Δεν είναι ακριβές, κύριε Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να είστε καλά ενημερωμένος. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να επαναφέρουμε αυτό που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην αρχή της μεταπολίτευσης. Να μην μπορεί να γίνει απόλυση χωρίς τεκμηρίωση σε υπηρεσιακό συμβούλιο. Και ξέρετε γιατί? Ακριβώς επειδή οι εκπαιδευτικοί επιτελούν δημόσιο λειτουργήμα. Δίνουν απολυτήρια και άρα πρέπει να διασφαλίζεται πως είναι ανεπηρέαστοι από πιέσεις. Δεν είναι απλά εργαζόμενοι οι εκπαιδευτικοί. Είναι και εργαζόμενοι και λειτουργοί. Ο κύριος Ράλης, ως υπουργός παιδείας που το είχε θεσπίσει λοιπόν αυτό, ήταν σοβιετικός, όπως εμείς που μας κατηγορείτε τώρα. Ο αείμνηστος, με συγχωρείτε, ο αείμνηστος Ράλης ήταν σοβιετικός. Θα τρίζουν εγώ καλά του άνθρωπου. Μας είπατε για την αξιολόγηση. Εμείς ετοιμάζουμε έναν συνολικό νόμο για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Αλλά για να δούμε τι εννοείτε εσείς όταν μιλάτε για αξιολόγηση και να δούμε μήπως εννοείτε το ίδιο και στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς. Διότι αυτό το οποίο εσείς φέρατε ως υπουργός δεν ήταν ακριβώς αξιολόγηση, αλλά ένας νόμος για να διευκολύνετε τις απολύσεις. Γιατί εσείς ορίζατε με νόμο πως μόνο το 10% μπορεί να αριστεύει. Πριν από λίγο μας είπατε πως άριστος είναι όποιος προσπαθεί. Δεν μπορούν να προσπαθούν και να τα καταφέρουν περισσότερο από το 10%. Και στο νόμο που εσείς ορίσατε, μας είπατε ότι το 15% υποχρεωτικά κατατάσσεται στην κατώτερη, στη χαμηλότερη κλίμακα. Προφανώς για να απολύονται. Λοιπόν, εσείς δεν θέλατε αξιολόγηση. Θέλατε δικαιολογία για απολύσεις. Η αξιολόγηση είναι άλλο πράγμα από αυτό που εσείς εννοείτε. Κανείς δεν είναι αντίθετο στην έννοια της αξιολόγησης. Αλλά πρέπει να δούμε με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις και ιδίως ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, διότι επαναλαμβάνω δεν είναι απλά εργαζόμενοι, είναι εργαζόμενοι και ταυτόχρονα λειτουργεί. Για τα μεταπτυχιακά. Εκφράσατε δυσαρέσκεια γιατί να είναι χαμηλά τα δίδακτρα. Υπάρχουν μεταπτυχιακά των 10 και των 15.000 ευρώ. Ο ένας τρόπος να τα δει κανείς αυτά είναι να πει πως υπάρχει ζήτηση που τα κρατάει σε λειτουργία, άρα μια χαρά. Ο άλλος είναι να πει πως η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, ειδικά στις μέρες μας, στις μέρες της κρίσης, αποκλείεται εξαιτίας αυτών των υψηλών διδάκτρων από υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα για το οποίο πληρώνει φόρους. Όχι λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να αποφασίζει μόνο η αγορά για το τι μεταπτυχιακά θα γίνονται. Εμείς επιχειρήσαμε να βάλουμε μια τάξη στο τοπίο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και μια χαρά μπορούν να αποφασίζουν τα ιδρύματα και τα τμήματα τι μεταπτυχιακά θα κάνουν. Και δεν είναι καθόλου ακριβές. Δεν ξέρω αν σας έχουν ενημερώσει σωστά ή αν διαβάσατε τον νόμο. Εμείς λέμε απλώς ότι το Υπουργείο στο τέλος θα κάνει έλεγχο νομιμότητας για να δει αν δικαιολογούνται όντως τα ποσά που ζητούν από τους φοιτητές για μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι πρόβλημα έχετε με αυτό? Είστε κατά της διαφάνειας? Ή ενδεχομένως από αυτό που κάναμε εμείς ενοχλούνται κάποιοι μεγαλοκαθηγητάδες που πλούτιζαν από τα μεταπτυχιακά προγράμματα και εξ ονόματός τους τώρα θέλετε εδώ να μιλήσετε? Για τα θρησκευτικά, άκουσα την κριτική σας για τις διαδικασίες. Ελπίζω να οφείλετε στο γεγονός ότι δεν γνωρίζατε ότι εδώ και 3 χρόνια γίνεται μια διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο ΙΕΠ, και ταυτόχρονα δοκιμαστικά τα προγράμματα αυτά έχουν πάει σε μια σειρά από σχολεία. Και ο διάλογος φυσικά, όπως είπα και στην ομιλία μου, θα συνεχιστεί και
Το τελευταίο που θα ήθελε κανείς να κάνει είναι τη σύγκρουση με την Εκκλησία, αντιθέτως. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τις απόψεις και να συνθέσουμε και όποιες παρατηρήσεις υπάρχουν στο τέλος της διαδικασίας φέτος που θα γίνει αξιολόγηση του μαθήματος θα ενσωματωθούν πριν υπάρξει σύγγραμμα. Δεν σας άκουσα όμως να μιλάτε με ευκρίνεια, σε όλα τα άλλα ήταν ευκρινής, ομολογώ, στα της παιδείας. Σε αυτό όχι και τόσο. Γιατί τα μπακέρα να μας πείτε. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα ώστε να φύγουμε από το μάθημα ομολογίας πίστης και να πάμε σε ένα μάθημα το οποίο θα έχει μια ευρύτερη οπτική. Μας είπατε πως θέλετε λύκεια που να συνεργάζονται με επιχειρήσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση. Μα εσείς, ενώ το κόμμα σας, ως κυβέρνηση, διαλύσατε την επαγγελματική εκπαίδευση. Βγάλατε καθηγητές σε διαθεσιμότητα, καταργήσατε τις δημοφιλείς ειδικότητες στο Νεπάλ. Και όλα αυτά γιατί? Για να έχουν πελατεία τα ΙΕΚ, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς τα επαναφέραμε αυτά. Εμείς θεσπίσαμε πλαίσιο για να είναι εγγυημένα τα εργασιακά δικαιώματα των παιδιών που κάνουν πρακτική άσκηση. Και θέλουμε να στρέφονται και προς την επαγγελματική εκπαίδευση τα παιδιά, αλλά όχι από ητοπάθεια, ότι δεν μπορούν να γίνουν άριστοι και γι' αυτό πάνε εκεί, αλλά επειδή θα έχουν επιλογή να πάνε εκεί. Και θέλουμε, αν αργότερα το αποφασίσουν, αφού τελειώσουν το επαγγελματικό λύκειο, να μπορούν να δώσουν εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό και θεσπίσαμε αυτή τη δυνατότητα, ενώ εσείς την είχατε καταργήσει. Είπατε τέλος πως θέλετε σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά και πως υπάρχει ένα χάσμα δεξιοτήτων. Δηλαδή πως η αγορά ζητάει δεξιότητες που τα πανεπιστήμια δεν τις προσφέρουν. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, σε ποια χώρα ζητά? Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα της ανεργίας. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι ότι τα παιδιά πάνε με το πτυχίο στο χέρι και με τα πτυχιακά υπερκαταρτισμένοι να πιάσουν μια δουλειά και τους λένε ότι είσαστε υπερκαταρτισμένοι και δεν μπορούμε να δώσουμε τόσα όσα αντιστοιχούν στα πτυχία σας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Που αναγκάζονται να κρύβουν τα πτυχία τους για να βρουν δουλειά. Και αν ήταν αυτό το πρόβλημα, τότε γιατί οι πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων βρίσκουν δουλειά στο εξωτερικό? Αν υπάρχει αναντιστοιχεία δεξιοτήτων και αγοράς, αυτό δεν οφείλεται στην κακή κατάσταση του πανεπιστημίου. Οφείλεται στην κακή κατάσταση της αγοράς. Και για να αλλάξει αυτό, πρέπει να δουλέψουμε με έμφαση στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, που τώρα την ενισχύουμε όσο ποτέ άλλοτε. Πράγμα το οποίο δεν κάνατε ποτέ εσείς. Το 2015, τη χρονιά της μεγάλης κρίσης, φτάσαμε στο 1% του ΑΕΠ για την έρευνα. Και φτιάχνουμε ειδικό ταμείο για στήριξη επιχειρήσεων έντασης γνώσης. Πράγματα που εσείς ποτέ δεν υλοποίησατε, ποτέ δεν θελήσατε, δεν σκεφτήκατε καν να εφαρμόσετε και ας μιλάτε σε όλους τους τόνους για τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να κλείσω με ένα σχόλιο. Και αυτό το σχόλιο έχει να κάνει μετά όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης περί προσωπικών βιωμάτων. Πράγματι, είμαστε όλοι προϊόν των βιωμάτων μας, της πορείας μας και της προσωπικής μας ιστορίας και καταγωγής και πορείας. Και εγώ, κύριε Μητσοτάκη, είμαι περήφανος για τη δική μου πορεία. Διότι ήταν τιμή μου να συμμετέχω σε κάποιες από τις εξάρσεις, τις σημαντικές εκλάμψεις του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, το νεολαιίστικο κίνημα στον τόπο μας, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω στους μαθητικούς αγώνες του 1990-91 ενάντια σε έναν αυταρχικό και οπισθοδρομικό αντιεκπαιδευτικό νόμο τότε της κυβέρνησης του πατέρα σας, όπως ήταν τιμή μου
να συμμετέχω και στο φοιτητικό κίνημα, βεβαίως σε μια εποχή παρακμής του κινήματος και του ρόλου των φοιτητικών συλλόγων. Αλλά αυτοί οι αγώνες, κοινωνικοί αγώνες, συλλογικοί αγώνες, είναι αγώνες που πήγαν την κοινωνία μπροστά. Διασφάλισαν και κατοχύρωσαν δικαιώματα, υπερασπίστηκαν τη δημόσια παιδεία, τη δωρεάν παιδεία, την ίδια τη δημοκρατία. Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε κάτι, το βασικό σας πρόβλημα όταν μιλάτε για την εκπαίδευση, παρότι με κατηγορείτε εμένα για τα δικά μου προσωπικά βιώματα, μάλλον είναι τα δικά σας βιώματα. Διότι μέχρι να ασχοληθείτε με την πολιτική, δεν είχατε περάσει ούτε απ' έξω από δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο. Και δεν μπορείτε να τα υπερασπιστείτε. Δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε τη δημόσια παιδεία, παρά μονάχα την ιδιωτική.